Κύριε Χριστινίδη, βοήθησε το Σάμος Πας? Πάρα πολύ έχει βοηθήσει το Σάμος Πας. Υπάρχει μια ζήτηση μεγαλύτερη, πιο άνετη στο πελάτη για να έρθει στη Σάμο, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς από ό,τι μας λένε πολλοί δεν πρόλαβαν να το πάρουν, αλλά αυτοί που πρόλαβαν έρχονται, το αξιοποιούν με χαρά, με μεγάλη κατανάλωση, μεγαλύτερη κατανάλωση, γιατί τα οικονομικά τους σαφέστατα αυξήθηκαν για τις διακοπές. Και είναι πάρα πολύ τυχερό το νησί που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία με το Σάμος Πας και έχουμε μία αύξηση ιδιαίτερη οικονομική αλλά και τουριστική στο νησί με την εξέλιξη του Σάμος Πας. Κύριε Χριστινίδη, πώς είναι η κίνηση? Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή φέτος, εξελίχθηκε μάλλον πάρα πολύ καλή με τα βοηθήματα που πήραμε, ιδιαίτερα το Σάμος Πας. Το Σάμος Πας ήταν μια μεγάλη ένεση, ενίσχυση να κάνει το ταξιδιώτη να επιλέξει τη Σάμο και να έρθει και να κάνει καλύτερες και πιο άνετες διακοπές οικονομικά. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το διαπιστώσαμε τον Ιούλιο, το διαπιστώνουμε και τον Αύγουστο που είναι λίγο χαμηλότερο τα χρήματα του Σάμος Πας. Το Σεπτέμβριο περιμένουμε, δυστυχώς επειδή είναι τις τρεις τελευταίες μέρες του μήνα βγαίνει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Περιμένουμε και το Σεπτέμβρη αύξηση με το Σάμος Πας, αλλά αυτό που ευελπιστούμε είναι και ο Οκτώβριος να μας πάει καλά, γιατί υπάρχει Σάμος Πας και στον Οκτώβριο. Θεωρείτε ότι το Σάμος Πας βοηθάει κάποιον για να κάνει τις διακοπές του? Σίγουρα βοηθάει, απλά δεν απευθύνεται σε όλο το κοινό. Απευθύνεται σε μια μερίδα κοινού, διότι εμείς ας πούμε κάναμε την αίτηση, δεν κληρωθήκαμε, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά σίγουρα βοηθάει. Βοηθάει επίσης πάρα πολύ το 30% που έχει δοθεί στα ακτοπλοϊκά, στις γραμμές, με την κράτηση 4 ημερών έχεις 30% έκπτωση στα εισιτήρια. Σίγουρα είναι ένας λόγος για να προτιμήσεις τα νησιά αυτά τα δικά μας από άλλους προορισμούς που είναι σίγουρα πιο... είναι δημοφιλείς μεν, αλλά πολύ πιο ακριβή αυτό. Το Σάμος Πας βοήθησε αφάνταστα. Ήρθαν περισσότεροι Έλληνες επισκέπτες από ό,τι περιμέναμε και είχαν μεγαλύτερη άνεση οικονομική να ξοδέψουν και να απολαύσουν τις διακοπές τους. Είσαστε δικαιούχος του Σάμος Πας? Δικαιούχος Tunes for All, για την ακρίβεια. Το Σάμος Πας δεν τα καταφέραμε γιατί οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αλλά εντάξει. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση το νησί είναι πολύ όμορφο. Περνάμε ωραία. Παρασκευή φεύγουμε δυστυχώς. Όλα καλά. Το Tunes for All Pass ουσιαστικά είναι προπληρωμένη κάρτα μέσω του Viva Wallet. Το κάνεις add στην εφαρμογή του Google Pay και πληρώνεις κανονικά με το κινητό σου ανέπαφα. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για αυτόν που κάνει διακοπές? Σίγουρα τον διευκολύνει πολύ περισσότερο να κλείσει διακοπές του, είτε είναι για περισσότερες μέρες, για άτομα που δυσκολεύονται, που δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα. Σίγουρα είναι κάτι που το βοηθάει πολύ τον Έλληνα να κλείσει διακοπές του. Και σίγουρα ενισχύει και τον τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό.